περνά στη Στυλίδα, για πε μα. Ορίστε. Τι κάνετε τα βράδια στη Στυλίδα, πώ θα περνά. Κοιτάξτε, η ζωή. Άντε να δουλεύει μέχρι τι 7. Η ζωή στην Ανατολική Φθιότητα είναι υπέροχη. Ειδικά τώρα που πιάνει το καλοκαίρι. Έχει διασκέδαση. Ξεκινάμε από όλες τις παραλίες, από Ράχες, από Γλύφα, Πελασγία, Στυλίδα, Αγία Μαρίνα, που είναι όλα μας τα παραλιακά, τα οποία σφίζουν από ζωή, γιατί κατεβαίνει πολλοί κόσμος για διακοπές ή έρχονται για τη Λαμία, ας πούμε, και από τα Αγία. Για το μπάνιο τους. Για το μπάνιο, για το ποτό τους. Το βράδυ έχει... Α, έχει ζωή. Έχει ζωή, πολύ ζωή. Το χειμώνα είναι λίγο πιο μαζεμένα. Αλλά έχουμε να κάνουμε πράγματα, πραγματικά, δηλαδή και ωραία μαγαζιά υπάρχουν χειμωνιάτικα, να πιεις το ποτό σου. Έχουμε στα ορεινά μας χωριά, χειμώνα καλοκαίρι. Καλό φαγητό. Παιδιά, εσύ πολύ καλό φαγητό. Φαγητό. Όμως. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο το φαγητό. Ναι. Να πας δηλαδή να φας πάνω στην Εράιδα, ας πούμε, να πας στους Μήλους, να φας ψητό, να πας στη Σπαρτιά, να φας, δηλαδή μιλάμε τώρα... Και πολύ καλό ψάρι, βέβαια. Έτσι. Και πολύ καλό ψάρι. Γιατί εμείς έχουμε το μαλλιακό που βγάζει τέλειο ψάρι. Ναι. Και έχουμε πολλές ψαροταβέρνες. Εσύ μαγειρεύεις? Όχι. Καθόλου ποτέ, τίποτα. Μια μακαρονάδα τη φτιάχνω στο τώρα. Τώρα ποιος σου μαγειρεύει εκεί? Τώρα, παιδιά, πραγματικά ξεκούρασε την ψυχή μου, να πούμε. Ναι. Έχω τη μανούλα μου. Δηλαδή αυτό που δεν έζησα έτσι. Πιτσιρικάς, μικρός. Δηλαδή μικρός, ενώ μετά τα 18 που έφυγα. Σε είδε που έφυγες, πώς αντιθείς το που κάνει σώσου τώρα, ναι, σε σιδερώσει. Ναι. Πάντα έβγαινα με τσαλακωμένα ρούχα. Τώρα τα ρουχαλάκια μου. Τώρα η μανούλα, ε. Κύριος. Σένιος. Φοβερός. Και η γιαγιά τώρα έχει και τη μικρή. Η γιαγιά έχει τη μικρή, βέβαια. Έχει πάρει το όνομά τη ή δώσατε τη. Ναι, λέγεται Βασιλική. Α, Βασιλική, ωραία. Να τη χαίρεστε. Απόστολε, να σου πω κάτι τώρα. Εσύ θα ξανακατέβεις την επόμενη τετραετία? Θα ξανακατέβω. Μαζί με την ομάδα. Στη Λίδα, ναι. Όχι, ρε παιδί μου, μήπως τώρα επειδή. Τώρα σκέφτομαι όλους τους δημάρχους στην Ελλάδα. Μεγαλοπιάστηκε. Ο πιο προβεβλημένος είσαι εσύ. Και αυτός που φαίνεται ότι κάνει ένα έργο. Άσχετο. Άμα σου έλεγε. Άμα έρχονταν ακόμα, ρε παιδί μου, και σου έλεγε ρε Απόστολε, έλα να πάρουμε την Αθήνα. Γιατί? Εγώ ξέρω τι. Άκουσα να δεις. Ξέρω τις δυνάμεις μου. Ναι. Οι δυνάμεις μου είναι μέχρι εκεί. Είναι τοπική αυτοδιοίκηση στη Λίδα. Εάν με θέλουνε, όχι με θέλουνε, εάν κρίνουν ο λαός της Ανατολικής Φθιότητας ότι η ομάδα μας αξίζει άλλη μία θητεία, ναι, θα τη διεκδικήσουμε μέχρι εκεί. Εσύ δηλαδή θες ακόμα άλλη μία θητεία? Άλλη μία θητεία. Και μετά? Και μετά στο σπίτι μου, ψαράς. Μια παρκούλα. Στη Στυλίδα. Στη Στυλίδα. Ή επιστροφή στην Αθήνα, όχι, θέατρο. Όχι, στη Στυλίδα. Γιατί να μην το συνεχίσεις και να είσαι και στη Στυλίδα. Αυτά σε λίγο, θα είναι άλλος μπροστάρης όμως, όχι πάλι εγώ. Είναι, αν θες να το κάνεις καλά, σε διαλύει. Είναι όλο δύσκολα. Το 24. Άρα αντέχεις δύο εκλογικές. Αντέχω δύο, ναι. Αν θες να το κάνεις σωστά, δουλεύεις όλο το 24. Πες μου κάτι άλλο. Ναι. Βγαίνεις άλλη μια φορά δήμαρχος στη Λίδας, ναι, και μετά γιατί δεν κατεβαίνεις για βουλευτής? Θα βγεις. Γιατί να κατέβω για βουλευτής? Να κατέβω στην Αθήνα για ποιο λόγο? Όχι στην Αθήνα. Κατέβω στη Λαμία. Στην, ναι, στην Αθήνα είναι οι φθιότητες. Ναι, αλλά συγγνώμη, βουλευτές, αν είσαι βουλευτής επαρχίας, θα είσαι από Πέμπτη μέχρι Δευτέρα στην επαρχία και θα είσαι τρεις μέρες εδώ. Νομίζω ο βουλευτής επαρχίας είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Να πρέπει να είσαι στην Αθήνα και ταυτόχρονα στον τόπο σου. Σε μεγάλες, τώρα όπως είναι έτσι και οι περιφέρειες μεγάλες και οι νομοί, δηλαδή είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Να σου πω τώρα, εσύ εξακολουθείς να είσαι ΚΚΕ. Εγώ συνεργάστηκα μια φορά με το ΚΚΕ, αλλά κατέβηκα ανεξάρτητος. Ναι. Το ΚΚΕ κατέβασε δικό του συνδυασμό στη Στυλίδα. Mm-hmm. Κατέβηκαμε 5 συνδυασμοί. Μόνο το ΚΚΕ είχε, πώς το λένε, κατέβηκε σαν κόμμα. Όλοι οι άλλοι ήταν ανεξάρτητοι. Εσύ τι θα ψηφίσεις τώρα στις εκλογές, ας πούμε? Κοίταξε να δεις. Είμαι πολύ προβληματισμένος. Πολύ προβληματισμένος. Σίγουρα όμως πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Άρα θα ψηφίσεις. Καλός ή κακός πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι. Μονοκομματική κυβέρνηση. Όχι. Μια κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, mm-hmm, είτε η μεν είτε η δε, mm-hmm, ή του μνημονίου ή η αντιμνημονιακή, να κάνουν κυβέρνηση και να προχωρήσουν. Εσύ αντιμνημονιακός, Απόστολε, ή μνημονιακός? Ποια είναι δηλαδή? Κοίταξε, το μνημόνιο πιστεύω, με αυτά που βλέπω και με αυτά που ξέρω λίγο, ότι μας πάει σιγά σιγά προς το θάνατο. Mm. Έτσι. Mm-hmm. Η αντιμνημονιακή λύση όμως δεν την βλέπω εφικτή. Μάλιστα. Άρα πεθαίνουμε σιγά σιγά και περιμένουμε το θαύμα.
Αυτό είναι. Μέσα στο μνημόνιο και παλεύουμε. Εκτός δούμε... μνημονίου δεν βλέπω κάτι. Είναι γρήγορος θάνατος. Είναι γρήγορος θάνατος. Είναι μπαμ και κάτω. Θα μου πεις. Ενώ και ο άλλος το 1821 και... είπανε ελευθερία ή θάνατος. Ναι. Και έγινε το. Ο άλλος είναι συναγός και μπορεί να βρεθεί το φάρμακο όμως. Ο άλλος όμως σου λέει είναι ένας καρκίνος. Ναι. Ένας καρκίνος. Θα πεθάνεις. Σε 3 χρόνια θα πεθάνεις. Αλλά στην πορεία μπορεί να βρεθεί το φάρμακο. Έτσι είναι τα πράγματα. Όταν έβγαινε, ας πούμε, Λαύρο στα κανάλια τότε και υπερασπιζόσουν τις θέσεις του ΚΚΕ κτλ., το έχεις μετανιώσει όλο αυτό ή... Όχι. Συνεργάστηκα με το ΚΚΕ. Εξακολουθώ να το σέβομαι απόλυτα. Δεν λες όμως ότι θα το ψηφίσεις κιόλας τώρα. Όχι, δεν το λέω αυτό. Και δεν θα, επειδή έχω θεσμική θέση. Δεν θες να πεις τι θα ψηφίσεις. Ένα είναι αυτό, και επειδή νομίζω ότι στην παρούσα κατάσταση όποιος προσπαθεί να επηρεάσει τον άλλον είναι ανόητος. Ναι. Όλοι ξέρουν, όλοι βλέπουν την καθημερινότητα, βλέπουν την τσέπη τους, βλέπουν τον τρόπο του, το βιωτικό τους επίπεδο. Ας αποφασίσει ο καθένας και ας έχει την ευθύνη. Δεν θέλω να πάρω στο λαιμό μου κανένα. Ωραία. Θα σε ρωτήσω κάτι, επειδή και θα σε ρωτήσω και με τις δύο σου ιδιότητες. Και με την ιδιότητά σου ως πολιτικός άρχον έστω της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και με την ιδιότητά σου ως ηθοποιός. Ναι. Γιατί λες ότι δεν έχει πεθάνει αυτό μέσα σου, κάποια στιγμή θα προσπαθήσει να το κάνεις παράλληλα. Εντάξει. Θέλω να μου πεις τρεις πολιτικούς που σε γοητεύουν ακόμα Έλληνες, που τους γουστάρεις, παιδί μου, ανεξάρτητα κομμάτων. Μπορεί να μου πεις ότι μπορεί να είναι στην ακροδεξιά κάποιο, αλλά να μου πεις αυτό είναι μάγκα. Στην Ελευέτηση τον έχω γνωρίσει και είναι μαγκάκος. Και τρεις ηθοποιούς που τους βλέπεις στην τηλεόραση και στο θέατρο και αυτούς τους θαυμάζεις και θεωρείς ότι πάνε καλά, έχουν ωραία καριέρα, πούμε, και είναι μάγκες. Θα σου πω από ηθοποιούς πολύ εύκολα τον Μπέζο, τον Φιλιππίδη και τον Χαϊκάλη. Αλλά από πολιτικούς δεν θα σου πω. Δεν θαυμάζεις κανέναν? Όχι, θαυμάζω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω, γιατί δίνει στίγμα. Δεν θέλω να δώσω στίγμα κομματικό και δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δηλαδή είναι σαν να επηρεάζω κάποιους. Αυτό το αψί του χαρακτήρα σου το έχεις και όταν έρχεσαι σε επαφή με τους πολιτικούς από κοντά? Μωρέ, πιο ψητό λες εδώ ξανά. Έχει μια εικόνα. Έχει εικόνα. Δεν είχε βγει την άλλη φορά στο κανάλι και βρισκόταν. Κοίταξε να δεις. Έχει μια εικόνα. Κοίταξε να δεις. Από πλάκα τα κάνει. Όταν είναι. Δεν κάνει, επειδή παθιάζει το δεύτερο σπίτι. Όταν είναι να υπερασπιστώ κάποια πράγματα. Ναι, τα παίρνω. Θα μου δώσεις το δικαίωμα να ευχαριστήσω την αντιπολίτευσή μου. Στο Δήμο. Στο Δήμο. Διότι ξεκινήσαμε. Έχεις και αντιπολίτευση στο Δήμο. Έχω και αντιπολίτευση στο Δήμο και, σε το μεγάλο κομμάτι της αντιπολιτεύσεως, το μεγάλο κομμάτι της αντιπολιτεύσεως, με επικεφαλής τον Παπαδή και με τον το Δημήτρη τον Κατσικονούρη, οι άλλοι. Μην επηρεάσεις τώρα που πες τα ονόματα, πρόσεχε. Βοηθήσανε πολύ σε αυτό που καταφέραμε, σε αυτά τα 30 εκατομμύρια που πήραμε. Γιατί μας ψηφίσανε και βοηθήσανε. Μπράβο, θέλω να τους βοηθήσω. Οι προηγούμενοι που ήταν πριν από εμάς, κάνανε και αυτοί πράγματα. Οι οποίοι τώρα δεν είναι, είναι η κύρια αντιπολίτευση και δεν μας βοηθήσαν τόσο. Μας βοηθήσαν στο μισό. Κάνανε και αυτοί πράγματα. Εντάξει. Αλλά τώρα έτσι όπως πάμε, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι η Ελλάδα θέλει να είμαστε ενωμένοι και θα πάμε ενωμένοι μέσα στις εκλογές και στις εκλογές πάλι ο καθένας θα χωρίσει τη θέση. Αλλά προς το παρόν θέλω να ευχαριστήσω όλη την αντιπολίτευση, γιατί έβαλε πλάτη για τα μεγάλα έργα. Άρα δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτό είναι. Μπράβο. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Καμιά γυναίκα υπάρχει που να σε αρέσει τώρα στη ζωή σου? Ναι. Που να μ' αρέσει, είπες. Υπάρχει κανένα φλερτ, δηλαδή τώρα. Όχι φλερτ. Υπάρχουν όμως. Γιατί δεν τη διεκδικείς? Στη λιδιώτησα είναι. Όχι. Όχι. Στη στυλίδα ποτέ. Είναι ηθοποιός. Γιατί στη στυλίδα ποτέ? Είναι ηθοποιός. Μην ψάχνει. Θα ξαναέχει σχέση με ηθοποιό? Θα ξαναέκανε ποτέ σχέση με ηθοποιό? Όχι. Γιατί? Οι θεατρίνες δεν είναι... Είμαστε προβληματικά άτομα όταν είμαστε μαζί, δηλαδή έχουμε την ίδια μενταλιτέ. Και επειδή την έχουμε αυτή τη μενταλιτέ, κακά τα ψέματα, δεν πέφτουν οι ζήλες. Τι σας έλεγα στο διάλειμμα, πώς δεν τσακώνεις? Δεν θα μπορούσε ποτέ. Ζήλες, ξέρεις, όταν ήμουν με ηθοποιό, έπαιρνες εσύ δουλειά, δεν είχε αυτή δουλειά. Τρέλα. Α, ναι. Βέβαια. Είχε αυτή δουλειά ή είχε καλύτερο ρόλο από σένα αυτή στο σίριαλ. Ναι. Άλλη τρέλα. Είσαι ζηλιάρης, Απόστολε? Σε τέτοιες αυτές είμαι. Είσαι. Τι να είμαι με κάποιον και να έχει καλύτερο ρόλο από μένα. Θα τρελαινόμουν. Ερωτικά είσαι ζηλιάρης? Δηλαδή όταν είσαι σε σχέση, ας πούμε, ζηλεύεις την σύντροφό σου? Ποτέ δεν έχω ζηλέψει. Τώρα ποτέ, τώρα, ποτέ δεν μιλάς ποτέ. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ενώ εσένα φαντάζομαι σε ζηλεύουν οι γυναίκες. Αλλά μέχρι τώρα όχι, δεν με ζηλέψει κανένα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι έχεις, απλώς δεν θέλεις να το πεις. Όχι, δεν έχω κάτι. Θα το έλεγα. Θα το έλεγα. Θα ρωτήσω εδώ όλα τα παιδιά και είναι πολλού. Έχει κάτι και δεν το λέει? Όχι,
Μάλιστα. Δεν πάμε καμιά βόλτα να σας δείξω τα πεσχέσια. Λοιπόν, πριν πάμε να μας δείξει τα πεσχέσια. Γιατί αποφέρει πολλά πεσχέσια από την αγωγή φιόλιδα. Πριν πάμε να μας δείξει τα πεσχέσια εδώ, πάμε πρώτα στη Στυλίδα που ήρθαμε εμείς πάνω και σε βρήκαμε. Α, ωραία, το βίντεο. Και έχουμε κάνει ένα μίνιο διπορικό να δούμε πώς περνάει ο Απόστολος Γκλέσσος στη Στυλίδα. Πάμε να το δούμε και μετά μας δείξει τα πεσχέσια και να χορέψουμε κιόλας. Είμαστε στη Στυλίδα, έξω από την κεντρική αγορά της Στυλίδας. Εδώ μέσα βρίσκει κανείς ό,τι ψάρι θέλει και ό,τι κρεατικό θέλει σε μεγάλες ποικιλίες και σε πολύ καλές τιμές. Και θα ξεκινήσουμε ένα μικρό οδηπορικό στην Ανατολική Φιότιδα για να δείξουμε ότι αν κάποιος θέλει να έρθει να περάσει κάποιες μέρες του καλοκαιριού εδώ σε μας, να δείξουμε πού μπορεί να πάει. Μαράκι, για πες μας πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο τελευταίο χωριό της Ανατολικής Φτιότιδας, στη Γλύφα. Είμαστε ένα προθμίο που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με τη Βόρεια Εύβοια και είμαστε ένα κατεξοχήν περιθωριστικό μέρος. Αν και είμαστε στο κέντρο ακριβώς της Ελλάδας, λέω και επιμένω ότι υπάρχουν εδώ στην Ανατολική Φτιότιδα παραλίες που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα νησιά. Για το λόγο του αληθές, έλατε να δείτε. Όπου αυτό χειμώνα καλοκαίρι εδώ είναι έτσι ήρεμο και μπορούν να γίνουν θαλάσσια σπορ και το χειμώνα. Είμαστε σε έναν από τους ξενώνες της Ανατολικής Φτιότιδας, όπου θα σας δείξουμε τι φιλοξενία προσφέρουμε. Είμαστε στις Ράχες, είναι ένα πολύ γνωστό σημείο της Ανατολικής Φτιότιδας, πολύ όμορφο, είναι επίσης παραθεριστικό θέρετρο και είναι ένα μέρος που έχει ζωή το καλοκαίρι όλες τις ώρες, με καλά ξενοδοχεία. Φέτος, όπως έχουν αποφασίσει σε όλη την Ανατολική Φτιότιδα, όλες οι υπηρεσίες και όλες οι τιμές θα είναι στο 50% μειωμένες. Εδώ βρισκόμαστε στον Καραβόμηλο. Είναι επίσης ένα πολύ όμορφο παραλιακό χωριό με ωραία θάλασσα και πολύ νόστιμο ψάρι. Εδώ είμαστε δίπλα ακριβώς από τη Στυλίδα, είναι η Αγία Μαρίνα, ένα πανέμορφο μέρος. Είναι η πιο κοντινή θάλασσα στη Λαμία. Έχει πολλά μαγαζιά, τσιπουράδικα και ψαράδικα. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Καθαρό το μέρος. Καθαρό. Να πω κάτι, γιατί στο βίντεο